Λοιπόν, εδώ είναι το ντεμπούτο μου στο αντίπαλο τον Πλατανιά. Θυμάμαι ότι όλα είχαν γίνει πολύ γρήγορα, ότι είχα έρθει στην ομάδα, δεν περίμενα να ξεκινήσω να παίξω, να μπω στην εντεκάδα ειδικά τόσο γρήγορα, αλλά από ό,τι θυμάμαι είχε ο Ζέκα κάποια τιμωρία με καρτόν, δεν είχε κάποιον άλλο να εμπιστευτεί, να βάλει ο coach, δεν ξέρω τότε πώς ήταν, δεν θυμάμαι ακριβώς ποιοι παίχτες ήμασταν. Και έτσι έπαιξα. Ήταν για την ομάδα μας, αλλά πιστεύω ότι είχα κάνει ένα καλό ντεμπούτο. Εδώ είναι το πρώτο παιχνίδι. Αντίπαλος της πρώτης ομάδας μου, βασικά, του Αστέρα Τρίπολης. Συναισθηματικά φορτισμένος αρκετά. Από τα πιο εύκολα παιχνίδια που έχω παίξει, το λέει και το σκορ, νομίζω 0-5, όχι νομίζω, 0-5 είχε έρθει το παιχνίδι. Εντάξει, δεν μ' άρεσε, όπως είχα πει και τότε, θυμάμαι, μακάρι να το είχαμε κάνει σε κάποια άλλη ομάδα αυτό, εντάξει. Πάντα κρατάω επαφές και με τους ανθρώπους της ομάδας και θέλω να είναι καλά, όπως και να πηγαίνει καλά και η ομάδα, γιατί από εκεί ξεκίνησα, ναι. Φτάσαμε και εδώ τώρα. Το πρώτο γκολ, λίγο περίεργη ιστορία εδώ. Με τη Λαμία, πέρσι δεύτερη αγωνιστική, κερδίζουμε πέναλτι, δεν είχαμε πει τότε, νομίζω, συνήθιζε και συνηθίζει να λέει ο προπονητής ακόμα και τώρα, όποιον βλέπει στην καλύτερη κατάσταση να εκτελεί το πέναλτι. Εγώ δεν βάρουσα πέναλτι ούτε στην προπόνηση. Η αλήθεια είναι. Και δεν περίμενα ποτέ να με πει. Έχει κερδίσει το πέναλτι ο Χατζηγιοβάνης, έχει πάρει την μπάλα. Ο Τάσος τότε ήθελε, νομίζω, να βάλει το πρώτο του γκολ. Δεν τον ενοχλεί κανένας. Πάει να στήσει την μπάλα και φωνάζει ο προπονητής από το μπάγκο το όνομά μου. Εγώ δεν το ακούω και το ακούν οι συμπαίχτες μου και μου φωνάζουν. Και τους κάνω εγώ. Μου λέει, ναι, έτσι είπε ο προπονητής, μιλάω με τον προπονητή, λέει εσύ, και πάω. Στείνω την μπάλα και λέω, εντάξει, πρέπει να βάλω το πρώτο μου γκολ με τον Παναθηναϊκό, λέω, δεν γίνεται. Και πάλι καλά μπήκε. Και εδώ, έχει γίνει viral αυτή η φωτογραφία. Μπορεί να τσακωνούμε ένα λίγο πιο εύκολα, αλλά πλέον έχω ηρεμήσει αρκετά. Εντάξει, τότε ήταν στα ντέρμπι, μπορώ να πω ότι χάνεις τον έλεγχο λίγο πιο εύκολα. Θυμάμαι τότε ότι κερδίζαμε, ήταν στο τέλος το παιχνίδι μετά το 80 και κερδίσανε κάποιο corner και είχε ο Κότσαρ στην μπάλα στα χέρια και πήγε, νομίζω, ο Λαμπτελάου ή δεν θυμάμαι, και τον απόθυσε λίγο, το χτύπησε και γι' αυτό πήγα να του ζητήσω το λόγο και μετά μαζευτήκαμε πολύ και έγινε αυτό που έγινε. Θεωρίζω ότι αυτά τα χρόνια, ας πούμε στα χρόνια που είσαι στον Παναθηναϊκό, έχεις δουλέψει κάποια στοιχεία, έχεις βελτιώσει κάποια στοιχεία σου. Έχω βελτιώσει αρκετά στοιχεία μέσα στο παιχνίδι μου. Όπως σου είπα και πριν, δεν δούλευα καθόλου στην πρώην ομάδα μου. Πρώτο που έχω βελτιώσει είναι η φυσική κατάσταση, η δύναμη. Εντάξει, τώρα με το πέρασμα των χρόνων και περισσότερο παιχνιδιών να αποκτάς και μεγαλύτερη εμπειρία. Δεν είχα δουλεμένο σώμα. Αυτό το έχω βελτιώσει αρκετά. Αυτή η ηρεμία με την οποία αντιμετωπίζεις τα πράγματα είναι και ο λόγος που δεν έχουν πάρει τα μυαλά σου αέρα, που όλοι μιλάνε για ένα παιδί που είναι χαμηλών τόνων και το ίδιο, παρότι περνούν τα χρόνια και ανεβαίνει. Ναι, χαμηλών τόνων θα σου πω ότι είμαι αρκετά. Ποτέ το μυαλό μου δεν είχε πάρει αέρα από όλα αυτά που γινόντουσαν. Εντάξει, για την ηλικία μου για αυτά είχα πετύχει πράγματα. Αλλά δεν είμαι. Έτσι ήμουνα, έτσι είμαι, πιστεύω και έτσι θα είμαι.
Δεν είμαι από αυτούς, από τους ανθρώπους που θα αλλάξουν το χαρακτήρα τους εύκολα. Δεν κάθεσαι να διαβάσεις τι σου γράφουν, ας πούμε. Θα σου πω. Εντάξει, με το Instagram ασχολούμαι. Περνάει η ώρα μου. Ασχολιόμουν αρκετά και με τα site. Διάβαζα αρκετά. Όχι μόνο για την ομάδα μου. Μ' άρεσε να διαβάζω νέα για όλων των ομάδων, βασικά, ό,τι γινόταν. Σε αυτό με βοήθησε πολύ ο ψυχολόγος που ήταν... με βοήθησε, θα πω, γιατί δεν ξέρω τα υπόλοιπα παιδιά. Αν τους το έχει περάσει, αν το έχουν περάσει έτσι στο μυαλό τους. Και πλέον όχι, δεν το έχω μειώσει πάρα πολύ. Δηλαδή κάποιες στιγμές δεν περνάνε μέρες κιόλας να μπορώ να διαβάσω κάτι. Ας πούμε τώρα όμως με την ανανέωση μου στέλνανε φίλοι μου και τέτοια και εντάξει, διάβαζα. Αλλά γενικά όχι, το έχω μειώσει πάρα πολύ και νομίζω ότι μου κάνει πολύ καλό. Και έρχεσαι λοιπόν στον Παναθηναϊκό και μια ωραία πρωία σου ανακοινώνει ο προπονητής ότι σε χρήζει αρχηγό. Ναι, επειδή είμαι χαμηλών τόνων, νομίζω με έχει πάρει τηλέφωνο να μου το πει, δεν θυμάμαι, μετά από μια προπόνηση. Δεν το περιμένεις? Όχι, με τίποτα. Και γιατί δεν το ήθελες? Δεν το ήθελα, το είπα. Του λέω, coach δεν θέλω, του λέω, είμαι λίγο καιρό στην ομάδα, εντάξει, είναι κάποια παιδιά, του λέω, που είναι πιο πολλά χρόνια, έχουν μεγαλύτερη επιρροή στα αποδυτήρια. Του λέω, δεν το θέλω, εντάξει, με πίεσε, εντάξει, δεν μπορούσα να κι εγώ, αυτό που ήταν να του πω εγώ σαν Δημήτρης, του το είπα, από εκεί και πέρα, εντάξει, το ήθελε πολύ και έγινε, εντάξει, δεν μπορούσα να αρνηθώ. Και άλλες φορές, γιατί μου το είπε, μου το ζήτησε αρκετές φορές. Πρέπει να ακούς τα προβλήματα όλων και να κάνεις ό,τι μπορείς ώστε να τα λύνεις σε όποιο βαθμό μπορείς και να είναι όλοι ευχαριστημένοι. Νομίζω ότι έχω μια πολύ καλή σχέση με τους συμπαίχτες μου. Εκεί που βλέπω ότι υπάρχει φωτιά προσπαθώ να τη σβήσω. Πιστεύω ότι το κουμαντάρω καλά όλο αυτό το πράγμα. Αλλά εντάξει, είμαστε αρκετά παιδιά, δεν είναι ότι είμαι αρχηγός εγώ και ότι είμαστε, το καλό είναι ότι είμαστε παιδιά, ας πούμε, εγώ, ο Χρήστος, ο Κολοβέτσιος, και ακόμα και οι ξένοι, Νσούα, Μακέντα, που έχουν επιρροή στα αποδυτήρια, είναι καλά παιδιά και έχουμε πολύ καλή επικοινωνία. Δηλαδή θα μιλήσουμε για κάτι, θα το αποφασίσουμε όλοι μαζί. Με είχε πάρει τηλέφωνο. Εντάξει, όμως τότε δεν έφευγα από τον Αστέρα Τρίπολης να πάω στον Πανιόνιο, το είχα εξηγήσει. Αλλά είδα πόσο πολύ με θέλει όταν και στον Παναθηναϊκό που ήρθε, με ζήτησε κατευθείαν. Εντάξει, είναι ένα κίνητρο παραπάνω. Γνωρίζεις ότι έχεις την εμπιστοσύνη του προπονητή, χώρια τα λεφτά, χώρια ότι okay, έρχομαι σε μεγάλη ομάδα. Οι άνθρωποι που με ξέρουν θα καταλάβουν. Είμαι πολύ δύσκολο στις αλλαγές γενικά. Όποιες και αν είναι αυτές. Μιλάω με τους γονείς μου, με την αδερφή μου, με τους φίλους μου. Μιλάω με αρκετούς ανθρώπους, με συμπαίχτες μου, φίλους όμως, για να δω και αυτή τη θέση μου, γνωρίζοντας ότι okay, παίζουν ποδόσφαιρο αυτοί, δεν είναι σαν τον πατέρα μου και τη μάνα μου που θα το δουν από άλλη οπτική γωνία. Και συνήθως είναι αυτοί που σε βοηθάνε περισσότερο, γιατί γνωρίζουν το αντικείμενο, μπορεί να έχουν έρθει στη θέση σου. Άρα τότε χρειάστηκες χρόνο. Τότε χρειάστηκα χρόνο και δεν τον είχα. Αν είχα, δεν τον είχα, γιατί τότε, αν θυμάσαι, είχε έρθει στο τέλος. Ναι. Δεν ξέρω αν είχα χρόνο, πώς θα είχα φερθεί ή όχι, να σου πω την αλήθεια. Mm-hmm. Αλλά ήταν πολύ γρήγορο και δεν με έσπρωχνε στο να το κάνω. Με έσπρωχνε στο να μην το κάνω. Από εκείνη τη στιγμή και μετά αισθάνθηκες ότι ο κόσμος, ας πούμε, σε αντιμετώπισε διαφορετικά, ο κόσμος του Παναθηναϊκού, πήγε το μυαλό σου ότι δημιουργείται μια κατάσταση πολύ ευνοϊκή για σένα μέσα στην ομάδα, υπό την έννοια ότι ο κόσμος πάντα ψάχνει να δεθεί με πρόσωπα. Αυτό που λένε καμιά φορά, ξέρεις, την υπερβολή, η σημαία. Ναι, εντάξει, αυτό ήταν φυσικό και επόμενο να γίνει μετά. Γιατί τότε ήταν πολύ δύσκολη περίοδος για τον Παναθηναϊκό. Αν και. Με γούσταρε, θα το πω λαϊκά, ο κόσμος και από πριν, έτσι είχα καταλάβει. Εντάξει, μπορεί να μην με
πήγαιναν στην αρχή. Αλλά μετά με αποδέχτηκαν, ναι. Και ειδικά μετά από αυτό που έγινε τότε, ήταν επόμενο να με αποδεχτούν ακόμα περισσότερο. Άρα λοιπόν ένας άνθρωπος που σκέφτεται πολύ, που θέλει το χρόνο του, που παίρνει απόψεις κτλ. Γιατί μπαίνει στη διαδικασία ο αρχηγός του Παναθηναϊκού, μέλος ενεργό της εθνικής ομάδας, ένα χρόνο πριν τελειώσει το συμβόλαιό του, να υπογράψει καινούριο συμβόλαιο με την ομάδα? Δηλαδή θέλω να πω ότι μπορούσε να πάρει κι άλλο χρόνο. Έγιναν πολύ γρήγορα. Ήταν εύκολη η διαπραγμάτευση και αυτό έπαιξε το ρόλο του ότι και οι δύο πλευρές ήθελαν να γίνει. Όταν σε θέλουν τόσο πολύ και καλύπτουν τα θέλω σου, τότε δεν βρίσκω τον λόγο στο να το καθυστερήσω να γίνει. Έχεις στο μυαλό σου όμως κάτι που είναι πιο μακριά από εδώ, δηλαδή και στην κυριολεξία, το εξωτερικό? Ναι. Το σκέφτομαι, ναι. Δεν θα το κρύψω, αλλά δεν είμαι και από αυτούς που θα πούνε θέλω οπωσδήποτε να παίξω στο εξωτερικό. Okay. Πόρτες δεν κλείνω, για να είμαι ξεκάθαρος. Αν έρθει κάτι καλό, ώστε να θα μιλήσουμε με την ομάδα. Πρέπει να μένουμε χαρούμενοι και οι δύο και εντάξει, όπως σου είπα, okay. Θα σου πω τους στόχους που έχω στο μυαλό μου και, από αυτού, και αν γίνουν αυτοί, μπορεί να έρθει κάποια μεταγραφή στο εξωτερικό. Πρώτα απ' όλα η Ευρώπη με τον Παναθηναϊκό, που από του χρόνου θα μπορούμε να παίζουμε. Κάποιος τίτλος με πιο εφικτό αυτή τη στιγμή το κύπελο, και δεν ξέρω για πόσα χρόνια αναλόγως πώς θα κινηθεί η ομάδα και αυτά δεν το ξέρουμε. Εθνική ομάδα, παρουσία σε κάποια τελική φάση. Αυτά όλα είναι στόχοι που μπορούν να γίνουν και σου ανεβάζουν και την αξία αυτομάτως. Και αυτή είναι η στόχη μου. Εδώ τον καναπέ που βλέπεις έχει κάνει λακκούβα, εδώ που κάθομαι. Μ' αρέσει πολύ, ναι. Μ' αρέσουν οι σειρές, βλέπω πολλές σειρές. Κοίτα, αν έχουμε απόγευμα προπόνηση, μετά την προπόνηση θα έρθω και θα ράξω, θα κάνω πολλά πράγματα. Αν έχεις το πρωί είναι διαφορετικά, γιατί έχεις όλη τη μέρα μπροστά σου, μπορεί να πιεις ένα καφέ, να συναντήσεις ένα φίλο, να πας για ψώνια, να κάνεις διάφορα. Αλλά γενικά θα σου πω ότι είμαι του σπιτιού. Το Σαββατοκύριακο αυτό που θα είμαι τιμωρημένος, μπορώ να κάτσω να δω 10 μάτς. Δεν έχω... Μ' αρέσει. Χαρακτηρίζω αμυντικό χαφ πλέον. Εντάξει, έχω παίξει 8 χρόνια ποδόσφαιρο, έχω κατασταλάξει πλέον ότι αυτή είναι η θέση μου. Μ' αρέσει, μπορώ να πω ότι μ' αρέσει περισσότερο από όλες. Σαν στόπερ κάτι μου λείπει, σαν οχτάρι κάτι μου λείπει επίσης. Ας πούμε σαν οχτάρι θα έπρεπε να βάζω 6-7 γκολ, να δίνω 6-7 assist. Σαν στόπερ νομίζω αμυντικά, σωματικά πλέον βλέπουμε ότι οι στόπερ, εντάξει, θα ήμουν καλό στο κατέβασμα και στο κατέβασμα της μπάλας και και η ηρεμία με την μπάλα στα πόδια, αλλά στο ψηλό παιχνίδι εκεί που έχω καταλήξει είναι ότι το αμυντικό χαφ μου ταιριάζει περισσότερο. Ήταν τότε ένας Ισπανός προπονητής στον Αστέρα που
του χρωστάω αρκετά, γιατί με πίστεψε. Όσκαρ Φερνάντες. Με πίστεψε πάρα πολύ. Μου έδωσε ευκαιρίες. Έφυγε γρήγορα, βέβαια. Αλλά αυτό που ήταν να κάνει, το έκανε με μένα. Η πιο στενάχωρη, νομίζω, τώρα που το σκέφτομαι, είναι ο ημιτελικός με τον ΠΑΟΚ, το 4-0, που μας στήχησε ένα τελικό κυπέλου, που νομίζω θα το παίρναμε τότε, γιατί ήμασταν σε πολύ καλό φεγγάρι, παίζαμε πολύ καλό ποδόσφαιρο. Αν ήταν καλά ο Ζέκα, θα είχαμε πάει στο τελικό. Και αν, εντάξει, τώρα, τι να σου πω τώρα. Δεν μπορώ, εντάξει, περιμέναμε μια δύσκολη ρεβάνς. Γιατί, εντάξει, όλα τα παιχνίδια στην Τούμπα είναι δύσκολα. Βασικά, δεν μ' αρέσει να μιλάω για τη διαιτησία, αλλά και αυτή είχε παίξει το ρόλο της τότε σε συγκεκριμένο παιχνίδι. Οι πιο χαρούμενοι είναι αρκετές. Είναι τη στιγμή που ήρθα στον Παναθηναϊκό, που υπέγραψα το συμβόλαιό μου. Είναι η πρώτη μου συμμετοχή, είναι το πρώτο μου γκολ, είναι ότι χρήστηκα αρχηγός σε μια τόσο μεγάλη ομάδα και τόσο νωρίς. Είναι η τωρινή ανανέωση συμβολαίου μου, είναι αρκετά. Έχω αλλάξει πολλά και στον τρόπο ζωής μου και στον τρόπο δουλειάς του σωματός μου. Τα πράγματα τα οποία δεν τα έκανα όταν ήμουν μικρός και το έχω μετανιώσει, γιατί, όπως λέει και το χαρτί εδώ, ταλαιπωρήθηκα πολύ. Αν γύριζα το χρόνο πίσω, εννοείται ότι θα τα άλλαζα. Πλέον δουλεύω σε επαγγελματικά επίπεδα και έτσι όπως αρμόζει σε ένα διεθνή παίχτη μιας μεγάλης ομάδας. Και πάλι καλά, φέτος πάνε όλα καλά από θέμα υγείας. Θέλει και ατομική δουλειά αυτό, Δημήτρη. Ναι, εννοείται, θέλει και ατομική δουλειά. Είναι σύμπλεγμα πραγμάτων, δηλαδή είναι η ξεκούραση, είναι η διατροφή, είναι η προπόνηση. Πρέπει όλα να τα κάνεις καλά. Ειδικά όταν έχεις ένα ταλαιπωρημένο σώμα, που έχει ταλαιπωρηθεί πολύ από τραυματισμούς. Εντάξει, έχω δει παίχτες που ό,τι και να κάνανε, παίζανε παιχνίδια, δεν δουλεύανε καθόλου, δεν παθαίνανε τίποτα, ήταν στο κορμί τους. Αλλά λίγες αυτές οι περιπτώσεις. Όχι, δεν είναι καθόλου μικρός. Μακάρι να αυξηθεί κι άλλο. Μ' αρέσει να παίζω, να αυξάνονται οι συμμετοχές μου. Εντάξει, γκολ, οκ. Ξέρω τα ξέρω απ' έξω. Και μπορεί να ξέρω και σε ποιο λεπτό το έβαλα τώρα. 6 γκολ έχουμε βάλει. Σύνολο. Το γκολ είναι κάτι το οποίο θεωρείς ότι σου λείπει, ότι δηλαδή εντάξει, προφανώς θα θέλεις να έχεις πετύχει περισσότερα, αλλά είναι κάτι το οποίο το κρίνεις ως ένα τομέα που πρέπει να δουλέψεις, ή εντάξει, η θέση σου έχει κάποια άλλα στοιχεία που έτσι κι αλλιώς εσύ πρέπει να τα κάνεις σε ένα μεγαλύτερο βαθμό, άρα το γκολ έπεται, είναι δευτερεύον. Όχι, πιστεύω ότι πρέπει να δουλέψω. Εντάξει, το γκολ μπορώ να πω ότι είναι και η ικανότητα. Βλέπω παιχνίδια και αυτά και είμαι σε πολλές φάσεις μέσα. Έχω πολλές ευκαιρίες. Αποστημένα, κεφαλιές, σουτ, να σκοράρω. Και παρόλα αυτά ο αριθμός είναι μικρός. Εντάξει, σίγουρα μπορείς να δουλέψεις την προπόνηση πάνω σε κομμάτια που νομίζεις ότι δεν είσαι τόσο καλός. Το κάνω. Εντάξει, αυτό δεν πάει να πει ότι θα σου βγει και αμέσως. Αλλά όσο το κυνηγάς, τόσο θα έρχεται. Γιατί το διάλεξα. Γιατί το κρατάς πρώτα. Γιατί το κρατάω. Το κρατάω γιατί με έχει πάει... Γιατί, θα σου πω γιατί. Γιατί είμαι λίγο προληπτικός.
Και στον Αστέρα Τρίπολης είχα ξεκινήσει με το 25. Το είχα κρατήσει αρκετά χρόνια. Και τον τελευταίο χρόνο, πριν φύγω, πήρα το 8. Το 8. Και έπαιξα 3 παιχνίδια και έκατσα 1,5 μήνα τραυματίας. Και επειδή έχω ταυλοποριθεί έτσι και είμαι και προληπτικός, πήρα αυτό το νούμερο, είχα ευκαιρία, σκεφτόμουν να αλλάξω, μήπως πάρω το 6, ήθελα να σου πω την αλήθεια. Αλλά δεν το άφησα έτσι όπως είναι. Παρουσιάστηκαν ευκαιρίες να τα αλλάξεις. Ναι, ναι. Παρουσιάστηκαν, αλλά μία το σκέφτηκα, αλλά δεν το προχώρησα. Γι' αυτό το λόγο που σου είπα.